καλή σου μέρα. Εκεί από νωρίς το πρωί, όπου βρισκόμαστε εδώ έξω από τα κρατήρια των φυλακών Κορυδαλλού, δεν επιτρέπεται η είσοδος στους συγγενείς των κρατουμένων λόγω του χθεσινού κρούσματος κορονοϊού που εμφανίστηκε σε 33χρονο με καταγωγή από τη Λιβύη. Να πούμε ότι ο 33χρονος έχει μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο, του έχει γίνει το τεστ, βγήκε θετικό, αναμένεται και το δεύτερο. Ωστόσο, όπως σας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία, ωστόσο, όπως σας είπα προηγουμένως, από νωρίς έχουν αρχίσει να προσέρχονται εδώ στα κρατήρια των φυλακών Κορυδαλλού συγγενείς. Όμως οι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν από αρκετά νωρίς ότι δεν μπορούν ούτε να δουν τους συγγενείς τους, ούτε όμως να τους δώσουν τρόφιμα ή ρούχα, τα οποία είχαν σκοπό να τους παραδώσουν. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια στους συγγενείς, οι οποίοι έχουν μάλιστα, όπως μας είπαν, καιρό να δουν τους δικούς τους ανθρώπους και ανησυχούν φυσικά για την πορεία της υγείας τους. Δηλαδή, μην κολλήσουν και εκείνοι. Τώρα, πάντως, το κρίσιμο είναι να δούμε. Σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται. Αναμένεται τι? Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Αναμένεται κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, όπου θα ξεκινήσει μάλιστα και η διαδικασία των ιχνηλατήσεων. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία Σπυράκη, για το ρεπορτάζ.